Η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ. Το αυριανό μάτς με τα Σκόπια που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Αντένα στις 7 το απόγευμα. Ο απεσταλμένος του Αντένα στο Ζάγκρεμ, Βασίλης Χατζηδάκης, μεταδίδει. Την πρώτη της γνωριμία με την επιβλητική Ζάγκρεμ Αρίνα έχει εκθέσει η εθνική μας ομάδα. Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ στο Ευρωμπάσκετ ξεκίνησε με το Γιάννη Μπουρούση να δηλώνει παρόν ενώπιση Σκοπίων και την επίσημη αγαπημένη να είναι έτοιμη να γράψει νέες σελίδες τριάμβων. Ό,τι είχαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει, τις προπονήσεις στα φιλικά. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη δουλειά που έγινε και η ομάδα είναι έτοιμη. Έτοιμοι και πνευματικά και σωματικά. Πρέπει να κάνουμε στο μυαλό μας κάθε παιχνίδι να παίζουμε σκληρά, με δύναμη και νομίζω θα πάμε καλά φέτος. Εντός παρκή, η Κροατία είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος για την πρώτη θέση του ομίλου. Εκτός οι παίκτες του Μπέλιμιρ Περάσοβιτς αποδείχθηκαν ιδανικοί οικοδεσπότες για τους διεθνείς. Το συναπάτημα των δύο ομάδων στη Ζάγκρεμπ Αρίνα προκάλεσε ζεστά πηγαδάκια ανάμεσα στους τρεις πρώην παίκτες της ΕΦΕΣ, Περπέρογλου, Σάριτς και Ντρέιπερ. Ο Ζήσης τα έλεγε με τον πρώην συνοδοιπόρο του στη Φενέρμπαξε, Ζόριτς, ο Παπα-Νικολάου με τον Τόμιτς από την κοινή του θητεία στη Μπαρσελόνα και ο Κατσικάρης αντάλλασε ευχές με τον παλιό φιλότο από το Ισπανικό πρωτάθλημα, Μπέλιμιρ Περάσοβιτς. Σίγουρα κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα βελτιωνόμαστε. Αλλά πιστεύω ότι πλέον είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι από τον πρώτο αγώνα θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Από το Ζάγκρεμ για τον Αντένα, Βασίλης Χατζηδάκης. Παραμένουμε στο Ζάγκρεμ για να συνομιλήσουμε με τον απεσταλμένο του Αντένα, Ιάκωβο Φιλιππούση, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της εθνικής μας ομάδας. Ιάκωβε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι από την Αρένα Ζάγκρεμπ, όπου έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Ευρωμπάσκετ 2015 και η εθνική ομάδα ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του εναρκτήριου αγώνα αύριο με τα Σκόπια στις 7. Ένα παιχνίδι δύσκολο, πονηρό, καθώς οι Σκοπιανοί δεν έχουν τίποτα να χάσουν και μάλιστα πιθανή επιτυχία θα ισοδυναμεί με εθνική επέτειο. Γι' αυτό, από την άλλη πλευρά όμως, η ελληνική ομάδα είναι προετοιμασμένη, είναι υποψιασμένη, έχει την καλύτερη σύνθεση των τελευταίων 15 ετών και κατά συνέπεια επιθυμεί να ξεκινήσει νικηφόρα την διοργάνωση. Εδώ να πούμε βέβαια ότι οι Σκοπιανοί θα έχουν μαζί τους περίπου 1.200 άτομα που είτε εργάζονται εδώ είτε θα έρθουν από τα Σκόπια, ενώ στις εξέδρες της αρένας του Ζάγκρεμπ θα βρίσκονται μόλις 100 Έλληνες. Να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι η ελληνική ομάδα είναι σε άριστη κατάσταση και πως η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε οι διεθνείς να καταφέρουν να πετύχουν το διπλό στόχο που είναι και μια διάκριση στο Ευρωμπάσκετ και η πρόκριση στο Ολυμπιακό ή το προ-Ολυμπιακό τουρνουά του 2016. Άλλωστε, 8 από τους 12 που βρίσκονται εδώ φόρεσαν το χάλκινο μετάλλιο το 2009 στην Πολωνία, στην τελευταία επιτυχία της εθνικής ομάδας. Το μεγάλο ραντεβού του Ευρωμπάσκετ με τους τηλεθεατές του Αντένα, που θα είναι και φέτος το κανάλι που θα μεταδώσει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι αύριο στις 7 στο παιχνίδι με τα Σκόπια. Να πούμε ότι 23 μεταδόσεις και καθημερινές εκπομπές συνιστούν το μενού για την διοργάνωση. Η πολυπληθής μπασκετική ομάδα του Αντένα. Ώρα 0 για την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών που ρίχνεται αύριο στη μάχη για το Ευρωμπάσκετ. Στο Ζάγκρεμπ χτυπάει πλέον η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ, εκεί όπου το 1989 η εθνική μας ομάδα είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει αύριο τα Σκόπια και την Κυριακή την Κροατία. Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται στο Ζάγκρεμπ για την έναρξη των αγώνων της στο Ευρωμπάσκετ και ο Φώτης Χατζηκάρης, μιλώντας και επί κροατικού εδάφους, εξήγησε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στοχεύει ψηλά, καθώς έμαθα από το περσινό μάθημα κόντρα στη Σερβία. Είναι ευλογία να μπορέσεις να δουλέψεις και να ζεις, όχι μόνο να δουλέψεις και να ζεις με αυτά τα παιδιά κάθε μέρα το διάστημα που είμαστε μαζί. Κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολη, είναι σίγουρο, γιατί έχουν και το ταλέντο ώστε να βρίσκουν λύσεις όταν χρειαστεί. Θετικό προαίσθημα έχουν και οι παίκτες όπως ο Κώστας Κουφός, ο οποίος μαζί με τους Σπανούλη και Περπέρογλου συνθέτουν την τριάδα που ενισχύει την ομάδα συγκριτικά με το παγκόσμιο πρωτάθλημα του προηγούμενου καλοκαιριού. Έχουμε καλή ομάδα, παίζουμε πιο καλύτερο τώρα, πάμε καλά στο προπόνηση και έχουμε δύο μέρες για preparation. Και νομίζω θα πάμε πολύ καλά στο pool play. And then, πρέπει να κάνουμε στο μυαλό μας κάθε παιχνίδι να παίζουμε σκληρά, με δύναμη, και νομίζω θα πάμε καλά φέτος. Η Εθνική βρίσκει μπροστά της τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης στα Σκόπια. Μια ομάδα που εμφανίζεται αποδυναμωμένη, καθώς δεν συμμετέχουν στη διοργάνωση οι Άντιτς, Γετσεύσκι, Τσεκόφσκι, ενώ και ο Μπόμα Κάλεπ αντικαταστάθηκε από τον επίσης naturalizer Ρίτσαρντ Χέντριξ, πρώην παίκτη της Κουμπάν και νυν της Μάλαγας. Το τζάμπολ του αγώνα έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου.